Θεϊσερών ο καθηγητής που κατηγορείται πως εκβίαζε τους φοιτητές του, πως δεν θα περνούσαν το μάθημά του αν δεν υπέκυπταν στις ερωτικές και οικονομικές απαιτήσεις του. Ομόφωνα, η σύγκλητος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, που συνεδρίασε σήμερα στις Σέρες, αποφάσισε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του καθηγητή για να τεθεί σε αργία. Να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, αφού συγκροτηθεί πρώτα το πειθαρχικό, να κοινοποιηθεί άμεσα η απόφαση αυτή στον Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός να κινήσει τις διαδικασίες για την αποχή του συγκεκριμένου καθηγητή από τα καθήκοντά του. Ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, που βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τον Πρίτανη του ΤΕΙ, θα κινήσει τη διαδικασία ώστε ο κατηγορούμενος καθηγητής να τεθεί σε αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του σε βάθος χρόνου. Είναι σαφές ότι δεν έχει θέση στην κοινότητα της ανώτατης εκπαίδευσης. Χθες μίλησα με τον κύριο Πρίτανη και θα ζητήσω την παύση του καθηγητή. Δεν υπάρχει η ελάχιστη ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές. Οι καταγγελίες σε βάρος του καθηγητή δεν έχουν τέλος. Τωρινές και πρώην φοιτήτριες του καθηγητή που είχε το παρατσούκλι Φακελάκης αποκαλύπτουν τον τρόπο που τις πλησίαζε και πώς ζητούσε έρωτα ή χρήματα. Πρώτη φορά που πάτησα στο μάθημα, ήξερε το όνομά μου μέσα σε χιλιάδες φοιτητές. Κατευθείαν μου είπε: Μαρία, κάνε ησυχία. Μετά απλά πλησίασε χάδια στον νόμο και όλα τα σχετικά. Χάδια με υπονοούμενο, δηλαδή. Ναι, ήταν όλο με υπονοούμενο. Κανένας καθηγητής δεν θα πάει σε μια φοιτήτρια να τη χαϊδεύει όλη την ώρα. Μέσα στο αμφιθέατρο είχε θράσος, δεν φοβόταν κανέναν. Μπορεί κάποιες φορές να έφερνε σε αμηχανία πολλές φοιτήτριες. Να τις έλεγε διάφορα, του τύπου ότι εσύ που ήσουν χθες το βράδυ και άργησες να μπεις μες στο μάθημα, με 2 λεπτά καθυστέρηση, έτσι. Χρωστούσε 9 μαθήματα. Αν και διάβαζε μέρα νύχτα, δεν κατάφερνε να τα περάσει, αν δεν πλήρωνε. Έτσι έδωσε 2.250 ευρώ, όπως καταγγέλει. 2.250 όλα. Πού τα βρήκες? Τα δούλεψε 1,5 χρόνο, προκαταβολικά όλα. Όσοι φοιτητές είχαν μαθήματα από το συγκεκριμένο καθηγητή, δεχόντουσαν SMS στο κινητό τους από συγκεκριμένο φροντιστήριο, το οποίο τους ενημέρωνε ότι μπορούν να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα μαθήματα έναντι αμοιβής. Στέλνει σε όλους τους φοιτητές του τμήματος. Ρωτάει πόσα μαθήματα χρωστάς, αν έχεις κάνει πρακτική ή πτυχιακή, γιατί μπορείς να τα κάνεις και σε αυτούς αυτά. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω φροντιστήρια. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, φαίνεται ξεκάθαρα πως με κάποιες φοιτήτριές του, ο καθηγητής είχε αναπτύξει μια ανεξήγητη οικειότητα που σε τίποτα δεν θυμίζει την τυπική σχέση καθηγητή-φοιτητή. Σε μία συνομιλία, φοιτήτρια του λέει πως έβαλε καρδούλες στο γραπτό της ως κωδικοποιημένο μήνυμα για να πάρει καλό βαθμό. «Κι εγώ θέλω για να τα περνάω με καλό βαθμό». Ναι, εντάξει. Εάν γράψεις και λίγο θα σπρώξουμε. Λίγο θα γράψεις να πάρεις καλό βαθμό, είπαμε. Αυτό, ναι. Πρέπει να πάρουμε πάνω από 8. Είδες. Πόσο. Η μουτζούρα δίπλα στις καρδούλες τι ήταν? Κατά λάθος έγινε. Τις βρήκες και τις 8. Όχι, τις 8 δεν τις βρήκα γιατί. Οι 8 είναι στη λογιστική εταιριών, είναι κρυμμένες ανάμεσα στις λέξεις. Α, τις έχει, θα τις μετρήσω και θα σου πω. Άλλη φοιτήτρια του λέει πως δεν έχει διαβάσει, αλλά αυτός τη διαβεβαιώνει πως θα πάρει 10. Ήφ, τι έγινε? 5 πήρα. Είδες που... Και θα κατέβει και ο γενικός στο 6,25. Είδες που φώναζες, μόνο φωνές είσαι. Πρέπει να γράψω πάνω από 7 στα άλλα μαθήματα όπως και δίποτε για να ανέβει ο γενικός μου. Ωραία, θα πάρεις 10. Αχ, αγαπούλα μου. Άλλη φοιτήτρια παραγγέλνει ακριβώς το βαθμό που χρειάζεται. Και μετά σήμερα, τώρα δίνουμε 6 με 8 χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά δεν το έχω. Πιστεύω δεν θα το περάσω. Δεν πειράζει, εσύ θα πας να δώσεις. Εντάξει. Γιατί το είπε ο κύριός σου και καλώς. Εντάξει, okay. Θα πας να το δώσεις. Εσύ από εδώ και πέρα θα τα δίνεις όλα. Την Τετάρτη θα τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε τι είναι, τι δεν είναι. Θα τα γράψουμε για να τα θυμάμαι κι εγώ. Ωραία, τέλεια. Ο καθηγητής που θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή Σερών μαζί με τους 2 ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου με το οποίο κατηγορείται πως συνεργαζόταν, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Τα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς ήταν: Αρνούμε τις κατηγορίες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ό,τι έχω να πω θα το πω ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
Μέσα από την αστυνομική έρευνα αλλά και την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων των κατηγορουμένων έρχονται στο φως νέες συνομιλίες που αποκαλύπτουν τη δράση τους. Η Ροκαριοφίλη είναι μαζί μου και στην ουσία αυτό που αποκαλύπτεται είναι ένα κανονικό παραμάγαζο μέσα στη σχολή. Έκανε απάτες πραγματικά με τα πάντα. Όπως αποκαλύπτει απόψε ο Α, έκανε απάτες ακόμη και με το ΕΣΠΑ. Αυτή είναι λοιπόν μια συνομιλία που έχει καταγραφεί του ίδιου του καθηγητή και πρόσφατα, λίγο καιρό πριν από την σύλληψή του, στην οποία μιλά ο ίδιος μόνος του για το ΕΣΠΑ. Να δούμε λοιπόν τον αποκαλυπτικό διάλογο. Μιλά ο καθηγητής με μια φοιτήτρια η οποία θέλει να κάνει μεταπτυχιακό. Όμως για να το κάνει το μεταπτυχιακό πρέπει πρώτα να ορκιστεί και να κάνει την πρακτική της. Ο καθηγητής όμως βρίσκει λύση και γι' αυτό. Να πούμε ότι ο καθηγητής είχε λογιστικό γραφείο και μπορούσε να κάνει εκεί την πρακτική της. Βρίσκει λοιπόν λύση και γι' αυτό, γιατί η φοιτήτρια είναι μία από αυτές που έχουν πληρώσει και γι' αυτό λοιπόν είναι στενό του πρόσωπο. Ναι. Στη συνομιλία λοιπόν λέει ο καθηγητής στη φοιτήτρια: μπορούμε να αρχίσουμε πρακτική έστω και αν δεν την κάνεις. Γίνεται αυτό, λέει η φοιτήτρια. Ναι, στις αίρες της απαντά, δίπλα μου. Θα κάνουμε μία πρόσληψη εικονική σε μένα και θα παίρνουμε τα λεφτά από το ΕΣΠΑ. Το ομολογεί κανονικά και από ό,τι φαίνεται πρέπει να το έχει ξανακάνει. Ενθουσιάζεται η φοιτήτρια, του λέει ναι, καλά, η μαμά μου θα λιποθυμήσει από τη χαρά της. Και της απαντά ο καθηγητής, έτσι θα το κάνουμε. Και το χιλιάρικο θα πάρεις από το ΕΣΠΑ και τα λεφτά της πρακτικής θα πάρουμε. Και θα σου μάθω και πέντε πράγματα. Έχει στο μυαλό του να μάθει και πέντε πράγματα στους φοιτητές. Υπάρχει και ένας άλλος αποκαλυπτικός διάλογος, στον οποίο η φοιτήτρια πάλι περιχαρείς λέει στον καθηγητή ότι ενθουσιάστηκαν οι γονείς της που πέρασε όλα τα μαθήματα, τα δικά του μαθήματα, γιατί είχε πληρώσει. Και τότε λοιπόν ο καθηγητής απαντά ότι σε παρακαλώ δεν θέλω να λες πολλά στον μπαμπά σου, ειδικά στον μπαμπά σου, γιατί μπορεί να μας υποψιαστεί. Φοβάται λοιπόν να μην αποκαλυφθεί η απάτη του. Πάντα σε αναμονή για την εισαγγελική διάταξη, για τις φωτογραφίες του, γιατί οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι τα θύματα μπορεί να είναι και εκατοντάδες. Αυτό προκύπτει και από τις διαρκείς και συνεχείς νέες καταγγελίες. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Οι αποκαλύψεις όμως, κυρίες και κύριοι, δεν σταματούν εδώ. Όπως θα δείτε τώρα στο ρεπορτάζ, οι καταγγελίες σε βάρος του συγκεκριμένου καθηγητή είχαν ξεκινήσει από την δεκαετία του 90. Το 91, λοιπόν, όταν ο καθηγητής εργαζόταν στα ΤΕΗ της Θεσσαλονίκης, τρεις σπουδάστριες τον είχαν καταγγείλει επωνύμως στις Βρετανικές αρχές για πιέσεις αλλά και ανάρμοστη συμπεριφορά, ζητώντας τότε την παρέμβαση των αρμοδίων. Σχεδόν 30 χρόνια πριν είχε γίνει έγγραφη καταγγελία κατά του καθηγητή του Τεϊσερών, κι όμως αυτό συνέχισε να διδάσκει. Όπως αποκαλύπτει ο Α, τρεις σπουδάστριες που έκαναν την πρακτική τους το 1991 είχαν προχωρήσει τότε με επώνυμες πρωτοκολλημένες καταγγελίες προς τις Βρετανικές αρχές του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 1991, ζητώντας την παρέμβαση των αρμοδίων και καταγγέλλοντας ανάρμοστη συμπεριφορά. Καταγγέλουμε τον κύριο όπου κατά τη διάρκεια της πρακτικής μας άσκησης απέναντι στο πρόσωπό μας είχε ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς επίσης και μη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων απέναντί μας. Οι τρεις σπουδάστριες κατήγγειλαν ότι τις ανάγκαζε σε επιπλέον εργασία με την απειλή ότι δεν θα αποφοιτήσουν αν δεν δεχθούν. Μας εξεβίαζε να πάμε στη Χαλκιδική και να δουλέψουμε στα ξενοδοχεία που είχε ο ίδιος αναλάβει χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Και όταν αρνηθήκαμε, απειλούσε ότι θα μας διώξει όλες και ότι αν τον παρακούσουμε δεν θα πάρουμε πτυχία μέχρι να πάρει ο ίδιος σύνταξη. Διέδιδε προσβλητικά πράγματα για εμάς στη γειτονιά και όταν τον ρωτούσαμε, απαντούσε πως αυτό γινόταν για φήμη και προβολή του γραφείου. Μάλιστα, όπως είχαν υποστηρίξει τότε, δέχονταν και άλλου τύπου παρενέσεις από εκείνον. Επίσης, έκανε προτάσεις του είδους να βγαίνουμε με πλούσιους γέρους που θα μας γνώριζε ο ίδιος, οι οποίοι θα μας εξασφάλιζαν μια πλούσια και άνετη ζωή. Οι τότε καταγγελίες είχαν ως αποτέλεσμα την προσπάθεια του Ιδρύματος να διακόψει τη συνεργασία μαζί του, καθώς βρισκόταν εκεί ως έκτακτος συνεργάτης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος απάντησε με εξώδικο και συνέχισε να εργάζεται για κάποιο διάστημα πριν τελικά βρεθεί στο ΤΕΙ Σερών. Και εκεί όμως, όπως καταγγέλνουν σπουδαστές, άρχισε να επιδίδεται στις ίδιες πρακτικές. Ήταν κοινό μυστικό, λένε όλοι. Το 2007, στην τελετή ορκομοσίας που βλέπετε, οι φοιτητές δεν δίστασαν να τον αποδοκιμάσουν παρουσία όλων. Παρακαλούσα πάρα πολύ ευπρέπεια που απαιτεί και η εκδήλωση και ο χώρος. Παρακαλώ όλους, και νέους και γονείς. Ευχαριστώ.
Το 2004 οι φήμες για τις ανορθόδοξες μεθόδους του καθηγητή φουντώνουν πάλι. Οι σπουδαστές προχωρούν σε κατάληψη ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τότε ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Είναι κρίμα μεγάλα κανάλια χωρίς αποδείξεις, με δύο λόγια που είπα, δύο σπουδαστές της διοίκησης που δεν ήταν καν δικές μας και με δύο εκφράσεις, κατά τη γνώμη μου ή εγώ άκουσα, να τυραννούν έτσι έναν καθηγητή. Το 2012 οι καταγγελίες δημοσιεύονται και σε σελίδα στο ίντερνετ. Την πρώτη καταχώρηση ακολουθούν πολλές άλλες. Οι σπουδαστές φτιάχνουν ακόμα και γκρουπ στο Facebook. Το φωνάζαμε, έδωσε φακελάκι. Ότι πρέπει να δώσουμε κάτι. Όταν αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα, πέφτουν οι πρώτες μηνύσεις. Το γκρουπ διαλύθηκε, όμως οι σπουδαστές επέμειναν. Προσπαθούσαμε να μαζευτούμε τα άτομα, να έρθουμε εδώ, να κάνουμε κάποια καταγγελία πώς να λειτουργήσουμε για να γλιτώσουμε όχι μόνο μας για να πάρουμε πτυχίο, αλλά και για τους νεότερους που έρχονται. Η συγκεκριμένη σπουδάστρια πήρε τελικά πτυχίο μετά από 8 χρόνια προσπάθειας, καταφέρνοντας να περάσει τα 4 μαθήματα που είχε με τον συγκεκριμένο καθηγητή, επειδή, όπως λέει, οι επικεφαλής του ΤΕΙ αποφάσισαν οι εξετάσεις να δοθούν με άλλους καθηγητές και όχι με τον συγκεκριμένο. Ήμασταν 174 φοιτητές που ορκιστήκαμε. Ενώ πόσοι ορκίζονταν κάθε χρόνο από το συγκεκριμένο τμήμα? Με το ζόρι να ήταν 60 άτομα. Το 2013 η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε ανεξάρτητη αξιολόγηση επισημαίνει ότι το 39,5 των σπουδαστών στο ΤΕΙ Σερών δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του σε 4 χρόνια. Συγκεκριμένα πληροφορηθήκαμε από ανεπίσημες συζητήσεις με φοιτητές ότι ένας σημαντικά υψηλός αριθμός φοιτητών αποτυγχάνει να περάσει μια σειρά μαθημάτων τα οποία διδάσκονται από ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό μέλος του διδακτικού προσωπικού. Αν και η έκθεση είναι δημοσιευμένη από τότε, κανείς, όπως φαίνεται, δεν βρήκε μέχρι τώρα τρόπο το θέμα να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σχεδόν 30 χρόνια πριν οι πρώτες καταγγελίες για αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, και εκείνος συνέχιζε μέχρι και σήμερα να διδάσκει. Θα πάω στην Σούζη Καζαντζίδου. Κατήγγειλαν οι φοιτητές και εκείνος απλά δεν τιμωρεί το, αλλά άλλαξε σχολή. Κατήγγειλαν, γιατί δεν κατήγγειλαν, Αντώνη, εκτός από αυτά που είδαμε, κατήγγειλαν ότι τις απειλούσε πως θα χρεωθούν 5.000 δραχμές, για να καταλάβουμε και τα χρόνια, 30 χρόνια πίσω, όπως είπες, για κάθε λάθος που θα κάνανε. Κάποιες από αυτές κατήγγειλαν ότι άρχισαν να έχουν προβλήματα στην υγεία τους, επιπτώσεις δηλαδή από τη συμπεριφορά του, και όπως πολύ σωστά είπες, απλά άλλαξε σχολή. Τι έγινε λοιπόν? Αποφάσισε το ΤΕΙ της Σύνδου να λήξει την συνεργασία του μαζί του αμέσως μετά την καταγγελία, και ο εν λόγω καθηγητής βρήκε στέγη στο ΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στις Σέρες. Ναι, Σούζη, έχουν περάσει 30 χρόνια βέβαια. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι από αυτούς είναι στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε αν ο ένας πρίτανης επικοινώνησε με τον άλλον, αν ο ένας επικεφαλής της σχολής επικοινώνησε με τον άλλον και του είπε: αυτός ο άνθρωπος που προσλαμβάνεις έφυγε από εδώ γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Πραγματικά νομίζω ότι αν το είχε μάθει ο επόμενος δεν θα ήταν εκεί. Ενδεχόμενα. Από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε, δεν έγινε κάτι τέτοιο, Αντώνη. Δεν λειτουργούν όσοι συγκοινωνούν τα δοχεία. Υπάρχει ένα κενό. Και θα μας πούν οι ίδιοι βεβαίως, θα ερωτηθούν γι' αυτό. Αλλά αυτό που καταλάβαμε από το ρεπορτάζ τόσες ημέρες είναι ότι δεν είχαν ιδέα για τη δράση του. Βεβαίως είναι απορίας άξιο και γεννάται ένα ερώτημα, καθώς ο συγκεκριμένος καθηγητής διδάσκει περίπου 25 χρόνια στο ΤΕΙ των Σερών και βλέπουμε την δραστηριότητά του και τις καταγγελίες που έρχονται όλο αυτό το καιρό στο φως της δημοσιότητας. Και από τότε στην ουσία προέτρεπε τα κορίτσια να πάνε με γέρους για να βγάλουν χρήματα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα 30 χρόνια πριν, τα ίδια και τώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει έστω και αυτή τη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πολύ.